η εξέλιξη με το νόμο περί αναγκαστικής απολωτρίωσης, όπως υποσχέθηκε ο Υπουργός ο κ. Σταθάκης, έστω και με καθυστέρηση μικρή, ας πούμε, ξέρω εγώ, γιατί υποσχέθηκε με το πρώτο νόμο, εννοούσε με το πρώτο νόμο το δικό του νόμο, του Υπουργείου του, και όχι με το πρώτο νόμο που θα μπει στη Βουλή, γιατί έχει μια διαδικασία. Πράγματι ήταν ένα δύσκολο νομοσχέδιο. Δεν ήταν εύκολο, ας πούμε, ξέρω, καθότι επειδή το παρακολούθησα εκ του σύναγγης. Έχει μπει σε μια διαδικασία, γίνονται οι καταγραφές, μέχρι 28 του Φλεβάρι θα τελειώσουν οι καταγραφές στο δημοτικό διαμέρισμα των αναργύρων και προχωράμε προς την μετεγκατάσταση. Φυσικά, εκείνο το μεγάλο πρόβλημα είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί πέρα. Τη ζήσαμε και προχθές στη Λαϊκή Συνέλευση με τα ισόβιες εντάσεις. Είναι εκεί πέρα η περιφέρεια, είναι ο Δήμος, είναι η πολιτική προστασία και δίνουν τις λύσεις οι οποίες οι οποίες χρειάζονται στην καθημερινότητα οι κάτοικοι. Εκείνο που έθεσα εγώ και στο Υπουργείο είναι με τον ΕΜΦΙΑ. Τι θα γίνει με τον ΕΜΦΙΑ, είναι που συμπεριέται κατάσταση. Εκεί οφείλω να σας πω ότι που συντησμόνησαν και η Περιφέρεια και έπρεπε να κάνει ο Δήμος να κάνει πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών για τον ΕΜΦΙΑ, να απαλλαγούν από τον ΕΜΦΙΑ. Εν πάση περιπτώσει, περίμενα, πούμε, και τελικά παίρνω τηλέφωνο τον Σμαλή του Γιώργου, του φίλου μου εκεί πέρα. Λέω, ρε Γιώργο, έχετε κάνει και ενέργεια? Όχι. Εν πάση περιπτώσει, πήγα στο Υπουργείο, έγιναν αμέσως ενέργειες και τώρα είναι προς διαρεύνηση και μάλλον θα έχουμε θετική να επισπευστούν οι διαδικασίες και με την κατάσταση. Πρέπει να... Και εκείνο περιμένω. Γιατί άλλο αναγκαστική απολωτρίωση και άλλο με την κατάσταση. Με την κατάσταση είναι μια μακροχρόνια ιστορία, η οποία ξέρω, δεν είναι σήμερα, αύριο. Εντάξει. Πρέπει να γίνουν δομές, πρέπει να γίνουν το ένα, πρέπει να γίνουν χίλια δύο πράγματα για να γίνει με την κατάσταση. Πάντως, είμαστε σε καλό δρόμο και ευελπιστώ, ας μην ξέρω εγώ ότι θα τελειώσει.